Φίλες και φίλοι, πολίτες της Δυτικής Αθήνας, θα μου επιτρέψετε καταρχήν να ξεκινήσω από κάποιους οι οποίοι μας θυμούν με τη δική τους παρουσία, γιατί έχουν ήδη ώρες πίσω προσφοράς στην τοπική κοινωνία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα στο γίγνεσθε της χώρας μας. Θα επιτρέψετε να πω ότι κοντά μας βρίσκεται ο δύο πρώην δήμαρχοι, πολύ σημαντικοί, πολύ άξιοι, και χαίρομαι που ουσιαστικά μπαίνουν σε μια μάχη, πιστεύω θα είναι κερδοφόρα όχι για τους Δυτικούς μόνο, αλλά για την ίδια τη Δυτική Αττική, γιατί πιστεύω και ο Δημήτρης ο Καλογερόμενος ως πρόεδρος, ως δήμαρχος του Εγάλου, δυνατά. Ο άλλος Δημήτρης εδώ της περιοχής, της μιας περιοχής που εγώ, εάν θέλετε, όταν θυμάμαι την περιοχή του Χαϊδαρίου, θυμάμαι ένα δημάρχο, Δημήτρη Μαραμέλια. Δεν υπήρξε άλλος ο οποίος να μου θυμίσει κάτι σήμερα τουλάχιστον, και πιστεύω ότι η δική του προσφορά μέσα από την εμπειρία θα είναι ισότιμη και εισάξια και στη νέα του προσπάθεια. Και προφανώς, επιτρέψτε να πω και έναν υγειονομικό φίλο από τα παλιά, αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει καθαρά εθνικά, γιατί αγαπάει πάνω απ' όλα τη χώρα, όπως όλοι μας, αλλά και την περιοχή της Βορεία Ηπείρου λίγο παραπάνω από όλους μας, και να φέρουμε στον Πάπη τον Καραθάτο. Και σε εσένα, άνθρωπο, τον καλύτερο Πάπη. Ανθρώπους οι οποίοι είναι της Δυτικής Αθήνας και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να δώσουν πολύ σημαντικά δείγματα γραφής. Δεν θα μπορέσω προφανώς, εκτός από τον συνονόματό μου, τον Γιώργο τον Κρεμλή, ο οποίος πράγματι, οφείλω να πω, ως Γενικός Διευθυντής προϊστάμενος, θα έλεγα, περιβάλλοντος στο Ευρωκοινοβούλιο για τη διαχείριση τυρών αποκλήτων, μας έδωσε πάρα πολύ σημαντικές ιδέες. Είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, τον οποίο πράγματι πιστεύω μπορεί και με τη νέα του διάθεση και τη δική του υποψηφιότητα, με την δική μας ετοιμιγορία, μπορεί να προσφέρει στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Είναι έμπειρος, δυνατός, και θα μου επιτρέψω να κλείσω αυτό το κύκλο λέγοντας για έναν άλλο φίλο. Είναι η μέρα των φίλων εδώ, αγαπητέ Παναγιώτη, τον δήμαρχο, πάλι αυτοδιοικητικό και έμπειρο άνθρωπο, δήμαρχο της ΣΑΜΝ. Βρεθήκαμε μαζί στην ΚΕΔΕ, δημιούργησε τη δική του σχολή στα ζητήματα της σχέσης που είχαμε ως ΚΕΔΕ με την Ευρώπη, αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια σήμερα υποψήφιο και εκείνον για το Ευρωκοινοβούλιο. Εύχομαι πραγματικά από καρδιάς, θα πετύχουμε, θα ήταν ευτύχημα να πετύχουμε 2-2 για το Ευρωκοινοβούλιο, τον Μιχάλη τον Αγγελόπουλο και τον Γιώργο τον Κρεμλή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι προφανώς ανάμεσά σας, ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους δίνουμε από κοινού τον αγώνα για να αλλάξουμε την εικόνα της Αττικής. Θα έλεγα την εικόνα της τροπής. Να απαλλαγούμε δηλαδή από όλους αυτούς που ανέλαβαν τις τύχες της μεγαλύτερης περιφέρειας της πατρίδας μας και απέτυχαν ανταγωδώς σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε το τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης των περιφερειών, σε όλα τα επίπεδα. Απέτυχαν τις διοικήσεις τόσο προφανώς της κυρίας απερχόμενης περιφερειάρχου, όσο για να μην υπερτιμολογούμε ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν κάτω από τον πύχη, και του κυρίου Σγουρού, που τα τελευταία 15 χρόνια αυτοί ήταν οι διαχειριστές των 2 δις από διάφορες θέσεις του δεύτερου βαθμού, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε όλα, όπου και να περπατήσουμε, σε όλη την Αττική. Δυστυχώς,
Βέβαια, όπως η πραγματικότητα, για να θυμίσουμε λιγάκι, έτσι, για να θυμίσουμε λιγάκι αυτούς τους διαχειριστές, οι οποίοι το 2002, όταν ξεκίνησε προφανώς ο κ. Γκρός, δεν είχε καμία εμπειρία από την αυτοδιοίκηση. Ήταν και αρέσκεται να λέει, εγώ είμαι ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος τι εννοεί? Όταν το 2002 τον ορίσανε το Πασό, δεν έχω τίποτα με κανένα κόμμα, αυτοδιοικητικός είμαι. Προφανώς όλα αυτά τα χρόνια, σε όποια θέση και να θύτευσα, ναι, δεν το κρύβω, πάντα έπαιρνα παραπάνω από το 50% από ό,τι παίρνει όλο το κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και αυτό το λέω διότι είτε με αλλεπάλληλο τρόπο στον Δήμο του Αμαρουσίου, που δεν είμαι Μαρουσιώτης, δεν γεννήθηκα στο Μαρούσι, δεν έχω σπίτι στο Μαρούσι, εάν θέλετε δεν έχω και γυναίκα το Μαρούσι. Απλώς βρέθηκα ως γιατρός εκεί. Η γυναίκα μου πράγματι με φιλοξενεί και εμένα και την οικογένειά μας στο δικό της σπίτι στην Πέφτη. Είμαι δηλαδή ερωτικός μετανάστης της Πέφτης. Από τα Πετράδωνα είμαι. Από εδώ. Από τα Πετράδωνα την οικογενειά της Αθήνα. Δεν κακό. Το κακό είναι να μην έχουμε ισότιμο τρόπο και ισότιμη διάθεση ανάπτυξης. Να μην μας δίνεται η ευκαιρία, ανεξάρτητα από ποιο γεννηθήκαμε, ανεξάρτητα που γεννηθήκαμε, ανεξάρτητα ποιος μας μεγάλωσε, να μπορούμε και εμείς να δούμε ήλιο, να δούμε δυνατότητες. Για μας περάσανε τα παιδικά μας χρόνια, αλλά και για τα παιδιά μας που περνούν τώρα. Είναι αλήθεια, εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Βρέθηκα σε μια φτωχογειτονιά των Πετραλώνων που με μεγάλωσε η μητέρα μου. Καλά να είναι η γυναίκα, χθες με τρόμαξε γιατί έπεσε, αλλά ευτυχώς δεν έσπασε κανένα κόκαλο και λέει, ο γιατρός λέει, με έχει κάνει και έχω γερά κόκαλα, γιατί είναι ορθοπαιδικός. Αυτό διαδίδει πάντα σε όλη τη γειτονιά. Θέλω να πω λοιπόν, αυτή η ηρωίδα, η μάνα, η οποία είχε το μαγαζί στα Πετράλωνα, τα ξέρει ο Καλογερόπουλος, και συγχρόνως δουλεύαμε εγώ και ο αδελφός μου, δόξα σε ο Θεός, μας έδωσε τη δύναμη και εκείνη και ο Θεός, προφανώς η δική μας προσπάθεια. Και ναι, ήμασταν τυχεροί, σπουδάσαμε γιατροί για να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο. Και 30 χρόνια γιατρική πάνω στον άνθρωπο, αυτή ήταν η δική μας προσφορά, χωρίς να έχουμε ούτε πατέρα γιατρό, ούτε κανένας να μας δώσει τίποτα έτοιμο. Είναι αλήθεια ότι αυτή η παθογένεια την οποία ζούμε σχετίζεται με προβλήματα που χρονίζουν. Ανεύθυνες πολιτικές, χαμένες ευκαιρίες, αναξιοποίητες δυνατότητες, έλλειψη σχεδιασμού, ανεπάρκεια στην απορρόφηση πόρων. Η περιφέρεια της Αττικής σε όλη την Ευρώπη φαντάζει σαν να είναι η περιφέρεια που κρατάει ομπρέλα όταν έρχεται ανάπτυξη, αν έρχονται προγράμματα. Είναι εκείνοι δηλαδή οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν, δεν κατάφεραν και τα αποτελέσματα πρόδωσαν όχι αυτούς, εμάς. Με λίγα λόγια, μας χειροδότησαν παθογένειες τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλες και όλοι μαζί. Για να βγάλουμε από αυτό το τούνελ της οπισθοδρόμησης και της παρακμής και της απεσιοδοξίας στην Αττική, τη Δυτική Αθήνα, τις νέες γενιές που ακολουθούν. Καλούμαστε στις εκλογές, κύριε Χριστάκη, του Μαΐου, να αποφασίσουμε αν η πατρίδα μας και οι τοπικές κοινωνίες θα πάνε μπροστά ή πίσω. Αν θα παραμείνουμε δηλαδή δέσμοι του συγκεντρωτικού, γραφειοκρατικού και χρεοκοπημένου μοντέλου λειτουργίας του κράτους, ή αν θα τολμήσουμε να προχωρήσουμε σε ολιστικές και ριζοσπαστικές αλλαγές που θα αξιοποιούν τη διεθνή εμπειρία και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από το ένα άκρο της Ευρώπης μέχρι το άλλο. Αν θα τολμήσουμε δηλαδή να κάνουμε τη νέα αρχή σε μια περίοδο που η Αττική και οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα. Είμαστε εδώ και ο Παναγιώτης, ο Οφθαλμίδης,
αλλά και όλοι οι άλλοι εκλεκτοί από την οικογένεια της προσπάθειας της νέας αρχής, αφήνοντας τις δουλειές μας, αφήνοντας τις προσωπικές μας ενασχολήσεις, αφήνοντας, εάν θέλετε, και την επιστήμη μας, όποιοι έχουμε θητεύσει σε αυτή, αφήνοντας πιο απάνεμες δυνατότητες, όπως παραδείγματος χάρη Δήμη, για ένα και μόνο λόγο, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη αυτών που δεν μπορούσαν, που μας κατάντησαν στην παραγμή και πρέπει να πάμε στη νέα αρχή, κατωμένων για την αξία την οποία πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας. Αν θα τολμήσουμε δηλαδή να πάμε μπροστά ή θα μείνουμε καθυλωμένοι στο χθες. Εάν δηλαδή θεωρήσουμε ότι το μέλλον μπορούμε να το δημιουργήσουμε με συνταγές του χθες, οι οποίοι και οι οποίες είχαν άπλετο χρόνο να δείξουν στο επίπεδο της διαχείρισης πολλών χρημάτων ότι λύσαν προβλήματα τα οποία δυστυχώς παραμένουν στρατηγικά ανεξίτηλα και χωρίς λύση. Περιφέρεια Αττικής πρέπει να βγει από τις συμπηγάδες. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μια περιφέρεια πρότυπο, την πρωτεύουσα των περιφερειών της χώρας μας. Αλλά εγώ βάζω κάτι παραπάνω. Η Αττική μας πρέπει να γίνει πρωτεύουσα των περιφερειών της Ευρώπης, γιατί αυτό μας έχει αφήσει η πρόγονή μας. Η Αττική ήταν εκεί που γεννήθηκε ο πολιτισμός, που γεννήθηκαν οι αξίες, που γεννήθηκαν οι δυνατότητες. Προοπτικές που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που αυτό είναι το ζητούμενο. Φύγανε τα παιδιά μας, μείνανε τα προβλήματα. Η Ελλάδα πτωχεύει, καταραίει, χαμογελούν όλοι και δεν ξέρουμε γιατί. Χαμογελά ο Πρωθυπουργός, σαν να είναι όλα τακτοποιημένα. Προχθές ήμασταν στο debate, η Ρένα Ιδούρ ήταν έτσι. Δεν καταλάβαμε γιατί. Είναι χαρούμενοι με αυτή την παθογένεια που υπάρχει χωρίς θέσεις εργασίας, με νεκρούς, τους δικούς μας ανθρώπους και πτυγμένους. Δεν έχουν ντροπή. Δεν έχουν ντροπή, δυστυχώς. Δεν έχουν ντροπή. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Θα μπορούσαμε, και αυτό το λέω όταν κάποιοι συνάδελφοί μου είπαν, μα πώς γίνεται να έχετε τόση δουλειά στο ιατρείο σας.